Μεριστήκαμε και ήρθαμε για βίντεο. Όλα αυτά είναι για test ride. Όλα. Πήραμε αυτό στο προηγούμενο επεισόδιο. Φοβερό έτσι. Κάπου που βάζει το τέτοιο. Είμαστε εδώ. Αυτό είναι το. Το ADV350, το καινούριο. Τώρα παίρνουμε αυτό το CB125F. Παλιά σου αγάπη είναι αυτή. Ναι, θέλω να το δοκιμάσω οπωσδήποτε αυτό. Ναι. Βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο, στην οδό Αγίου Δημητρίου 5. Είναι ο κύριος Γινοσάτης Αντώνης. Δυσκολεύομαι εγώ. Και είμαστε στην Αθήνα και θα πάρουμε εδώ να πάμε στα στενά μέσα στον Άγιο Δημήτριο του 125. Για πάμε. Φαίνεται πολύ ωραίο. Πάρω ένα τέτοιο, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πηγαίνει να γίνει σε μηχανάκια. Καλές αγάπες, πες ότι το είχες παλιά. Ξέρεις τι είναι, να μπορείς. Έλα κοντά μου. Να μπορείς να πάρεις μηχανάκι και να το δοκιμάσεις πριν. Ναι, είναι φοβερό, φοβερό αυτό. Μια ζωή στα καβά το παίρνουμε. Είναι φοβερό, ναι. Το παίρνεις και μετά το δοκιμάζεις. Ενώ εδώ, αυτό το πράγμα που έχει γίνει, στην Αθήνα εδώ πέρα τώρα που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Και δεν έχει μόνο ένα. Αυτό είναι που τρελάθηκα. Είναι γεμάτο, παιδί μου. Ναι, έλα λίγο να δούμε, έλα λίγο. Ναι. Κοίτα, τι θες. Θες Ford 750. Δηλαδή, δοκιμάζεις, διαλέγεις, θες Rebel, θες CB. Λοιπόν, κοίτα λίγο τώρα, έλα λίγο. Τι θες, δηλαδή. Με την κάμερα, κοίτα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Με την κάμερα, έλα λίγο. Δοκιμάζεις αυτό το μηχανάκι, έτσι. Έρχεσαι και το παίρνεις αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Και άλλα έχει μέσα. Να το. Το δοκιμάζεις. Καλά λες. Το δοκιμάζεις έξω και το παίρνεις από μέσα. Απίστευτο. Ναι, αυτό. Δεν υπάρχει. Πατρίδα. Ή δοκιμάζεις εκείνο έξω και το έχεις. Σου λέει έλα πάρτο. Κάνε τη μύτη την πατρίδα εδώ. Απίστευτο. Όλα παιδί μου. Το παίρνεις έξω, το δοκιμάζεις και το ψωνίζεις από μέσα μας. Αλλά σκηνή ώρα. Πάμε αμέσως. Παράδοση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, φίλε. Επόμενη μέρα. Το κάνει άλλο. Επόμενη μέρα παράδοση, Βασίλη. Ακούς. Δεν γίνεται. Εγώ έχω πάει εντυπωσιαστεί με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάθε μέρα εδώ θα μας έχεις. Μαλακό εδώ. Μαλακό. Μαλακό. Ζεστό. Είναι ζεστό αυτό. Ζεστό. Ναι, ναι. Όπως και δεν είναι μεταλλικό. Όπως και συμπλέκτης, μαλακός. Κατάλαβα. Ωραία. Για ανέβα. Βάζει, βλέπω, stand. Έλα να το δούμε λίγο εδώ, να το κάνουμε αλλιώς. Κάτσε λίγο. Να το δούμε εδώ πρώτα και μετά να το κάνουμε τη βόλτα. Έτσι. Ναι. Να κάτσουμε. Δεν ρωτάς λίγο την τιμή. Πόσο βγαίνει? 200, τόσο έχουν αυτά τώρα, περίπου λέω. Περίπου, ναι, ωραία. Αυτό και κάτω από 2 λίτρα δοκιμασμένο από το Travel Moto, έχει το προηγούμενο μοντέλο του Travel Moto. Έχει και 2 λίτρα. Ναι, ναι, 2,1 έχει. 2,1. Το προηγούμενο μοντέλο και είναι και βαρύς. Λοιπόν. Ναι, πες μου λίγο αυτό για το πόδι. Κοίτα, κάτι θες εδώ, να πεις. Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο, τα πόδια μου πάνε αναπαυτικά, δεν μαζεύονται πίσω. Ναι. Πάνε αναπαυτικά, αλλά τι γίνεται, εγώ είμαι 1,90 και είναι στα όρια εδώ. Αν είσαι πάνω από 1,90, μην το πάρεις. Ναι. Κάτω από 1,90. Ναι. Δηλαδή, πιο πολύ πάρτε το. Ναι, 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 κατάλαβα. Εδώ θα αισθάνομαι ωραία. Αισθάνομαι ωραία εδώ πέρα. Ωραία. Της οδήγησης, ωραία. Αυτό. Έτσι. Ωραία. Θέλω λίγο να το πάω λίγο εδώ πέρα και μετά να ανεβείς να πάμε πάλι. Ωραία. Έλα. Και εκεί το κούμπωσε καλά. Δεν με θέλει από ό,τι καταλάβατε στις βόλτες. Αναγκαστικά με παίρνει μαζί για να τραβάω με την κάμερα. Το έχουμε καταλάβει αυτό, έτσι. Επειδή εδώ είναι μονόδρομος, πάω λίγο εδώ, εδώ, εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Θα κλείσω εγώ και θα όχι, εδώ, αφήνω ανοιχτά. Μπρος, για πήγαινε. Κάτσε γιατί στρίβει μια κυρία. Για πήγαινε να σε δούμε. Λοιπόν, πες μου. Από 1,85 και κάτω δεν το πάρετε. Όποιος είναι 1,85 και κάτω, λέει, ναι. Α, τόσο λίγο εννοούσε, πάει και έρχεται, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Ωραία, ναι, ανεβαίνω. Ναι. Κάτσε να κάνω τα τουράκια εδώ. Κάνε μου και το άλλο γιατί θα με πατήσουν να με βγω στο δρόμο. Εντάξει.
όπως τον παλιό καλό καιρό. Φτάσου, ναι. Δεν χρειάζεται. Α, είναι και εμένα τα πόδια μου μπροστά, Βασίλη. Ναι, είναι κομπιούτερ. Α, κάτσε λίγο τώρα. Κρατήσει. Περίμενε. Κάτσε ρε να βάλω λίγο φωτεινότητες τέτοια, ηρέμησε. Έχεις ανάψει κάμερες εσύ? Όχι, δεν πειράζει, μην βάζουμε πολλά βίντεο και τα οποία δεν είναι καλά, να είναι και τα καλά. Ωραία. Λοιπόν, όπως τον παλιό καλό καιρό που παιδιά, όσα κυβικά και να πάρετε. Ωραία τα πόδια. Όσα κυβικά και να πάρετε. Να τα πόδια, κοίτα. Κάτσε, είναι μπροστά. Ενώ κάτσε, πριν ήταν έτσι που ήμουν. Κάτσε, μωρή, κάτσε. Έλα. Όσα κυβικά και να πάρετε, το 125 είναι τρέλα. Έχω 800 τώρα, 300 στο σπίτι, 2,5. Το 125 το σκλετάκι είναι τρέλα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάρω τέτοιο και να είμαι όλη μέρα πάνω σε αυτό. Τζαμπέ, ναι. 2 ναι. ευρώ το λίτρο. Δεν σκοτώνεσαι, θα λεβες. Έχει πολλά καλά. Ξέρεις, μου άρεσε, τα πόδια μου είναι πολύ άνετα. Όχι, μόνο για ταξί λέει εδώ. Μπερδευτήκαμε. Αυτή και μηχανάκια. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Μπήκε και εγώ μέσα, κάτσε να δούμε. Yes. Έλα, κι άλλο μηχανάκι. Μπαίνουν τα μηχανάκια, καλά είπες. Ξέρεις εσύ. Άγιο Δημήτριο, Αθήνα. Απλώς τώρα αυτό τι γίνεται, είναι χαμηλό και δεν μπορώ να σου πάρω καλά πλάνα. Θα βρούμε, ρε, στην Αθήνα, ρε, ένα μέρος. Τι είναι αυτό το νεαναμένο? Α, έχεις νεκρό. Ρε, μία άπλα θέλει το travel motor, ρε. Δεν θέλει μεγάλη άπλα, μία μικρή άπλα θέλει. Να, εδώ περάσαμε ένα ωραίο στεναδάκι. Στο δεξί μας χέρι. Όπως το καλό παλιό καιρό, το αυτό που είχα ήταν λίγο μικρό για μένα στα πόδια, έτσι. Αυτό τώρα λίγο το τροποποίησαν. Όχι, το ίδιο και αυτό. Το ίδιο. Και τότε έλεγα από 1,85 και κάτω. Ναι. Είχα το κίτρινο εγώ, το προηγούμενο μοντέλο. Έκαιγε ένα τι παραπάνω, δηλαδή 2,1 λίτρα και αυτό καίει ούτε 2. Και εγώ σαν σκουριασμένος που είμαι, καταλαβαίνεις, κοιτάω και το... Ναι. 50 χιλιόμετρα κουμπάρα, 2 ευρώ το λίτρο. Θες 2 λίτρα, θες 4 ευρώ, 50 χιλιόμετρα. Έλα, στρίψε εδώ που είναι ήσυχα. Ναι, αυτό ήθελα, έτσι, ένα ήσυχο μέρος. Ναι, αυτό. Να, ορίστε. 4 ευρώ τώρα, στις μέρες μας, με 2 ευρώ το λίτρο. Με 4 ευρώ, πας 50 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα. Εδώ σταματά. Όλη την Αθήνα. Εδώ που είναι και ήσυχα. Ναι, όλες τις δουλειές, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Αν η δουλειά σου είναι να πας πέρα εδώ, με 4 ευρώ το κάνεις όλη μέρα, όλη τη μηχανάκι. Έλα, εδώ είσαι, μια χαρά. Πολύ ασφαλές, δεν θέλω να πατήσω φρένο, το ξέρω την μηχανάκι. Ναι. Αυτό. Φοβερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ειλικρινά, δηλαδή ήθελα... Να βλέπεις κομμιούτερ, στρίβεις, κατάλαβες. Ναι. Τζαπέ. Εδώ είναι άδειος ο δρόμος, εδώ. Δεν κάτσε λίγο. Να κατέβω, θέλεις. Ωραία, θα πένω εδώ από εκεί και θα σε έρθω από εδώ. Από εδώ θα με περιμένεις, να μην πάω ανάποδα. Φτάσου, θα κατέβω. Και να με σε κλέψει κανένας εδώ. Ναι, καλέ. Περίμενε λίγο, περίμενε. Κάτσε λίγο να το δούμε. Τα φανάρια, τα πορτοκαλί είναι ενωμένα μονίμως. Ναι, αυτά. Όχι, αυτά, ναι. Ναι, έτσι τα χόντα από το 19 και μετά είναι έτσι. Α, όπως είναι το τέτοιο, το CRF που έχεις. Ναι. Και μυρίζει, ένα μυρίζει. Δώσε μου φρένο λίγο. Φρένο. Ωραία. Ένα μυρίζει λίγο. Δεν μπορώ να μεταφέρω τη μυρουδιά που έχουν τα καινούργια τα μηχανάκια. Καινουργίλα. Μύρισε εδώ στο πόζιτο. Γεια. Ζεστάθηκε. Ναι. Τα υλικά. Αρχίζουν τα υλικά και ζεσταίνονται, κάνουν για πρώτη φορά. Μα είναι ολοκένουργιο test ride, παιδί μου. Έχει τα κίτρινα. Πού τα είδα πριν? Να τα.
Λοιπόν, κοίτα, κοίτα. Έχει τα κίτρινα από το εργοστάσιο ακόμη. Ναι, κοίτα κομμιούτερ τώρα. Τζιν, 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 κοίτα πώς πάει. Κάτσε να έρθω από μπροστά σου. Περίμενα. Ας πούμε ότι το έχει για καθημερινή χρήση, έτσι. Ναι, ας πούμε λέει ότι το έχει για καθημερινή χρήση. Ωραίο, μας έφυγε. Το είχε ο Βασίλης αυτό το μηχανάκι. Κάτσε να πάω να τον περιμένω από εδώ. Το είχε σε κίτρινο. Το πήρε πριν 2 χρόνια, 3. Είχε μείνει πολύ ικανοποιημένος. Και τώρα μόλις το είδε ή το έκανε test ride ή δεν γινότανε. Τι λέει? Τα λάστιχά του είναι καινούργια. Κάτσε να έρθω κοντά. Τα λάστιχά του είναι καινούργια, ναι, λες. Δεν έχουν πατηθεί. Θέλει λίγο έτσι gently. Θέλει τώρα, gently, ναι, βεβαίως. Είναι το απόλυτο εργαλείο. Αυτό είναι εργαλείο. Όχι κάτι άλλο που λέει πήρε εργαλείο. Αυτό είναι εργαλείο. Ναι. Άλλο είδος εργαλείο είναι αυτό. Ναι, ναι. Γιατί... Εδώ βρε Βασίλη μυρίζει η καινούργια. Εδώ που είμαι τώρα. Ναι. Όπω. Εγώ δεν μπορώ να μην μυρίζει το καινούργιο. Για πριν αλλάζει μηχανάκι. Κοίτα. Εδώ μυρίζει, να του. Μυρίζει, να του. Μέχρι και οι θεατές το μυρίζουν. Ναι, είναι αρισί. Ναι. Γιατί να μην είμαι πλούσιος να μυρίζω συνέχεια έτσι. Κάθε μέρα θες καινουργίλα. Άι, ναι. Σχέμαι, Α, κοίταξε εδώ. Έτσι, ήταν και σένα, ήταν γκρι εδώ. Νομίζω ήταν όλο κίτρινο. Όλο κίτρινο. Ωραία αυτή η τσαχπινιά εδώ. Είχα πλαστικά, εντελώς. Ναι, ωραία η τσαχπινιά αυτή η αλλαγή. Δεν ταιριάζουν μεταξύ της. Τι λες? Δεν ταιριάζουν μεταξύ της τα πλαστικά. Αχα, κατάλαβα. Μεταξύ τους, ρε. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε λίγο. Μαρία μπροστά. Κάτσε ρε, κάτσε ρε. Έλα. Δεν το είδα εγώ ακόμα. Μέσα δες το λίγο. Έχει και εδώ γκρι λεπτομέρεια. Κοίτα. Ναι, έχει την... πώς λέγεται αυτό. Το καπάκι για το μπουζί κόκκινο. Και το μορτισέρ κόκκινο. Ναι. Αυτά τα δύο τα κόκκινα σπάει. Εσένα ήταν μαύρα τα μορτισέρα, ναι, θυμάμαι σπάει. Καλά. Μ' αρέσει το άσπρο. Μ' αρέσει. Ναι. Έχει τον καταλήτη, το βλέπεις. Τον καταλήτη εδώ. Βλέπεις. Α, σωστά. Καλά λες. Ναι. Σωστά. Έχει πολύ περίεργο φρένο. Πολύ περίεργο. Δεν κάνει την κούρμπα τη μεγάλη, εννοείς. Ναι, 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 χοντρό. Πολύ περίεργο φρένο. Strange, ναι. Εν τω μεταξύ, εδώ, άμα πατάς το πίσω το φρένο. Για να δω. Βοηθάει. Ή όχι. Όχι, δεν ξέρω, μα είναι συνδεμένο και με το μπροστινό. Μάλλον είναι συνδεμένο με το μπροστινό. Mm-hmm. Άμα το σηκώσεις το διπλό το stand και πατήσεις το πίσω το φρένο γυρνάει, μπροστινός τροχός. Για να δω. Για κάνε, δε μια δοκιμή. Λοιπόν, για να δω πώς κάνεις το διπλό στο stand. Πάνε εύκολα. Εσύ, κομμιούτερ. Κομμιούτερ, ναι. Καφή, μπαμ, μπουμ, πέρα δόθε, τι. Αυτό είναι το εργαλείο. Ναι. Και πέστε ό,τι θέλετε. Άμα μιλάμε για εργαλείο, εγώ αυτό λέω. Κάτι μου είπες πριν, συγγνώμη λίγο, μου είπες τα φώτα είναι LED. LED. Λοιπόν, πατάω φρένο για γύρω. Να απαντάει, δεν πειράζει. Εγώ μόνη μου το λέω τους άλλους. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη. Τι πειράζει. Συγγνώμη, συζητάω, συγγνώμη. Τι να σου πω άλλο. Άμα θέλω, θα τη δεχτώ. Για γύρω ηλεκτρόδα. Γιατί κι άλλο ξεκινήσαμε και εσύ με το πάσο. Ένα, μέχρι να το. Εγώ νομίζω θα βάλει μπροστά, θα κάνει τέτοια. Ναι. Όχι. Ναι, αφήνω το φρένο και θα πατάω το φρένο. Ναι. Το πίσω, το πίσω. Κάτσε βρε, κάτσε βρε. Όχι το μπροστά. Πού είναι το πίσω, στο πόδι, δεν είναι το πίσω. Ναι, ναι. Πιάνει και το μπροστά. Ναι, πιάνει το μπροστά, το ναι. Το αφήνει το φρένο. Να το. Άρα έχει το σύστημα αυτό. Ναι. Καταλώς. Ωραία. Κατάλαβα. Πατάς φρένο. Πρόσεξε πιάνει, αυτοκίνητο. Πιάνει πίσω 100% και τσιμπάει και ένα 30% μπροστά. Σε βοηθάει. Σου λέει, είσαι άμπαλος εσύ και να μην το πατήσεις το είναι μπροστά. Καλό αυτό το σύστημα, ναι. Δηλαδή. Τι, για χαζούς περνάς, γύρω Euro 6, τι είναι αυτό. Ωραία. Όχι, δεν βγήκαν στα μηχανάκια Euro 6. Ό,τι πιο απλό το παίρνεις να φας ψωμί. Το Travel Moto... Αυτό είναι και για μένα μπορώ να το οδηγήσω. Το Travel Moto το προτείνει αυτό για τους ανθρώπους που θέλουν να φάνε ψωμί. Είναι και για μένα, μπορώ. Θα μ' άρεσε και σε γυναίκα αυτό. Αφού ναι. Η κοπέλα το πήρε μετά, ναι, από, ναι, σένα. Θα μ' άρεσε σε γυναίκα. Θα μ' άρεσε αυτό και σε γυναίκα. Δηλαδή... Να μην πάει και σε... καλό κορίτσι κιόλας. Να ρε, κουκλάκι δεν ήθελες και τα μαλλιά. Βρήκα, σταμάτα. Σου λέω, πώς κάνεις έτσι.
Το είχα οδηγήσει, το θυμάσαι. Ναι, ναι. Τώρα δεν μας δίνεις τίποτα να οδηγήσουμε. Τίποτα, τώρα είναι μεγάλο όλα. Παλιά μας έδινες. Θέλω να πάρω μικρό. Ποιο μωρό είναι μεγάλο? Συγκυβικά, Μαρή. Το CRF, μωρέ. Για να μου το δώσω, το οδηγήσω. Μεγάλο το CRF. Κάνε ένα κόλπο εδώ με το κλειδί. Α, να τον. Άρε, travel moto. Και γιατί θέλει κλειδί για να βγει? Να τώρα, γιατί εδώ έχει χώρο, ρε κουμπάρα. Ναι. Βάζει ένα διάβροχο εδώ. Ναι, ναι, λίγο έτσι από εδώ. Λίγο, μόνο λίγο, πολύ βάζει. Και από εδώ. Το διάβροχο θες. Ναι. Και εδώ πέρα βάζει το κράνος. Εδώ πέρα, βλέπεις. Βάζει το κράνος εδώ. Α, έχει το τσιγκελάκι. Ναι. Βάζει και το άλλο εδώ πέρα, κρέμεται το κράνος έξω. Βάζει από το. Να, κοίτα. Άσε, κρατάω εγώ τη σέλα. Αυτά. Ούτε ο. Πού, ποιος μας έδωσε το μηχανάκι? Γκυνοσάτης. Ούτε ο Γκυνοσάτης δεν ξέρει τα κόλπα. ξέρει, αυτό το ξέρει. Λοιπόν, το βάζεις εδώ, βλέπεις. Εδώ το κράνος. Κλείνεις τη σέλα, την κλειδώνεις και άντε γεια, φεύγεις. Πας να πιες και ένα καφέ. Μην τρως το κράνος στη μάπα. Τέλος πάντων τώρα, επειδή... Να το, το βρήκες. Το συνηθίζεις αυτό. Και για να έρθω εδώ. Βλέπεις ότι δεν χρειάζεται πάντα να είναι σκούτερ ένα μηχανάκι. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Έχει το κράνος εδώ πέρα. Βλέπεις. Mm-hmm. Θα μου πεις, ναι, μπορεί να το πάρει ο άλλος. Και στο σκούτερ μπορεί να το τραβήξει σημείο και στο πάρει. Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε. Εκεί. Αυτό αν το πάρει θα κοπεί. Άραγε. Ναι, όχι, άμα φτάσουμε εκεί. Ναι. Τραβάω εγώ το σκούτερ, σου τραβάω. Φίλε, και πες πέρα το κράνος. Ναι, ναι, ναι. Το τραβάω και εδώ. Δηλαδή εδώ κλείδωσε. Ναι, απλά ναι. Εδώ φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Πες πάρω το κράνος. Ναι, και στο σκούτερ δεν φαίνεται, αλλά ξέρει, λέει ο άλλος. Τι να έχει εκεί, κάτσε να το ανοίξω. Ναι. Άλλη, η μία ή άλλη είναι. Ναι, 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 καταλαβαίνω. Ναι. Πολύ ωραίο. Ναι, και έχει δύο κράνη, έτσι. Δύο. Οδηγός είναι οδηγό. Και βάζεις εδώ. Και βάζεις εδώ. Το αδιάβροχό σου. Ναι, και εδώ ναι. Ένα παντελόνι αδιάβροχο. Ναι, ναι, ναι. Και δεν χρειάζεσαι ούτε καλάθι πίσω. Μην βάζετε καλάθια. Χαλάει την γεωμετρία του. Μην βάζετε ναι. Καθόλου τίποτα. Δηλαδή. Αναλόγως, Βασίλη, και ο καθένας. Μην βάζεις καλά. Δεν θέλω. Δεν θέλω εγώ, δεν σε αφήνω. Δεν θες εσύ. Διάλεξε κράνος να έχει κρίκο. Εντάξει. Και μην παίρνεις και μην... Τα μισά έχουν. Ναι, ναι. Δεν θέλω να βάλεις, ρε παιδί μου, καλάθι. Εντάξει. Δεν θα σε χαλάσουμε το χατήρι. Ναι. Δηλαδή, όση ώρα θα έκανα να βάλω μέσα το κράνος, ναι. Το κρεμάω. Ναι. Ανοίγω εδώ πέρα, βάζω ποσά. Ναι. Τι δεν είδε πώς κάνει. Πώς κάνει. Κοίτα. Άστερ, με τρόμαξες. Το άκουσες. Όχι. Δεν κάνει το κτάω να χτυπήσει. Α, για. Κάτσε να το πω, πού την έχει. Μοτοράκι, δεν έχει μίζα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τρελαίνεσαι εσύ κι άλλο από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Και το τιμόνι του είναι μεγάλο. Το μόνο που με χαλάει. Ναι. Είναι αυτή η γωνία. Ας το ρε φίλε ευθεία να το πάρουμε και ψηλή, να το χαρούμε. Ναι, σου βγάζει εδώ. Κάτσε να το δείξω αυτό. Λίγο έτσι. Ναι, πάλι ναι. Το παίρνω, αλλά κάτω μου και λίγο. Εσύ λες ότι ήταν αυτά λίγο πιο μαζεμένα για τα πόδια σου. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάμε, ναι, ανησυχεί εδώ η γειτονιά σου, λέει τι γίνεται εδώ. Ξεσηκώσαμε όλο τον κόσμο. Πάμε εδώ, αξιλίδι. Θα δεις λίγο στο GPS από πού θα βγεις. Δεν πρέπει να το GPS, ξέρεις πρώτα με θέλω. Εντάξει, ξέρεις, άντε. Πάμε. Από εκεί πρέπει να έρθουμε εμείς. Εγώ είπαμε. Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι τουρίστας εδώ. Δεν ξέρω. Δύο, τρεις, τετήτα, τετάρτη, πέμπτη, πέντε ταχύτητες. Πόσες είπες? Πέντε. Άρα κουμπάρα, βγήκαμε. Αυτή εδώ πέρα περνάνε Αγίου Δημητρίου. Χαθήκαμε στον Άγιο Δημήτριο με το CB125F. Τώρα που βρήκα το Γκυσονάτι, κάτσε. Γκυνοσάτι. Ε, το μπερδεύω συνέχεια. Φαγώθηκες. Αυτό θα ήταν, θα μην είχαμε αλλάξει όνομα, δεν τραβήμα. Τώρα που το βρήκαμε, εγώ θα μάθω τον Άγιο Δημήτριο, παίξει και νοκατικά. Μόνο. Από εδώ θα βγεις, από εκεί θα βγεις. Μην με ρωτάς για Αθήνα, αλλά παίζουν για Άγιο Δημήτρη, θα πω όλα. Έχει κάνει όλα τα μηχανάκια test ride εδώ στον Άγιο Δημήτρη. Α, τώρα.
καταλαβαίνεις γιατί ο Ρώμης είναι και τα παιχνιδάκια. Καταλαβες. Μην ακούσω εργαλεία τα χιλιάρια. Τα χιλιάρια δεν είναι εργαλεία. Εντάξει, καλά. Α, πάρε εργαλεία. Εσύ το χιλιάρι να το κάνεις μηχανή. Έτσι και σ' ακούσω και πεις εργαλείο. Μόνο αυτό. Δεν θα πω εργαλείο. Έλα, φύγει, άναψε πράσινο. Θα πω ωραίο. Ναι, καλά, εντάξει. Επειδή ξέρω τώρα, γι' αυτό λέω εγώ. Θα περιμένω. Να δω. Είμαστε στην περιοχή του Άγιο Δημήτριο, στο Αγίου Δημητρίου. Τι ήθελα να βγούμε τώρα. Διεύθυνση. Ναι, ναι. Βασίλη, από εδώ. Κοίτα, από εκεί βγήκαμε και αριστερά. Όταν ήρθαμε με το αυτοκίνητο, 100%. Στο λόγο τώρα, εγγύηση. Ναι. Το θυμάμαι σαν τώρα. Όσες φορές άκουσα την πάτησα. Στρίψε. Κάτσε να άφησε το φανάρι, περίμενε. Ναι, το πόδι, εδώ, το πόδι. Λοιπόν, έλα. Έτοιμος. Άναψε. Εδώ λίγο κόκκινο, αριστερά τώρα. 100%! Σκλοβινίτς. Σου λέω 100% τώρα, εμπιστεύσουμε με κλειστά τα μάτια. Το θυμάμαι. Θυμάμαι την ανηφόρα. Κοιτά, ανεβήκαμε από εδώ, έτσι όπως πάει το ταξί. Όχι, θα στρίψεις αριστερά. Την ανηφόρα θυμάμαι, ναι. Μετά την ανηφόρα δεν θυμάμαι τι γίνεται, αλλά στην ανηφόρα ξέρω. Αριστερά, νομίζω. Λοιπόν. Ανακεφαλαίως, αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν και θέλουν πραγματικά να κάνουν οικονομία και είναι κάτω από 1,85 να πάρουν αυτό το μηχανάκι. Μπούμ, τέλος. Μπούμ, τέλος. Και τα κράνη σας τα έδειξα και το ζακετάκι, το αντιανεμικό, σας το έδειξα που μπαίνει. Και παντελονάκι αδιάβροχο. Ναι. Αυτό πρέπει να τρέχει 105-110 χιλιόμετρα. Εκεί πέρα, να ξέρετε. Φύγε, πράσινο. Ναι. Τώρα εδώ δεν θυμάμαι, νομίζω αριστερά. Αλλά αυτή την ανηφόρα την ανεβήκαμε με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, εγώ είχα τέτοιο μηχανάκι κίτρινο και. Πέρασε. Είχα τέτοιο μηχανάκι κίτρινο και. Τι είμαστε εμείς, Πολύ gentleman είσαι, ρε Βασίλη. Κυρία κιόλας, εκεί. Ναι, και η κυρία, πολύ κυρία όμως. Σε έκανε να περάσεις. Άστι να περάσει. Χωράσεις τώρα αυτήν την ανηφόρα, Παναγία μου, Βασίλη. Φοβάμαι. Λοιπόν, είχα που λέτε το κίτρινο. Όταν τους πέντε και ερχόμουν από Λάρισα, εδώ στην πόλη σας. Τώρα εδώ νομίζω αριστερά. Από τη Λάρισα, πόσα χιλιόμετρα, 350 χιλιόμετρα, σερί. Αυθημερών με το 125 και γυρνούσα. Ναι. Τσάμπα. Μένε τεπόζιτο, πήγαινε έλα. Μένε τεπόζιτο. Ναι ρε, τίποτα ρε, δεν μπαίνει. Τώρα πού πάμε και πάρα. Αριστερά, 99%, Έτσι και είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν. Με έβγαλε το κύριο. Είναι αυτή ρε. Άρε βλάχη ρε. Ορίστε. Σε έβγαλα αγκινοσάτης. Εδώ. Τι άλλο θες ρε παιδί μου. Ορίστε. Να το. Να το εδώ. Τι άλλο δηλαδή να σε κάνω. Κατέβα το παρκάρο εκεί που ήταν. Κάτσε. Έτσι. Περίμενε. Όπα έτοιμη. Ναι, το τακτοποίησες. Ήρθες εδώ στο Κινοσάντι, έτσι. Ήρθες, ναι. Το έκανες βόλτα. Το έκανες βόλτα. Σ' άρεσε, παιδί μου. Σ' άρεσε. Έλα να το πάρεις τώρα εδώ. Ναι. Δεν γίνεται αυτά, δεν υπάρχουν αυτά. Μόνο στην Αμερική γίνονται αυτά. Μόνο στην Αμερική. Έλα, πάρ' το. Λοιπόν, πού είναι. Μόνο στην Αμερική γίνονται αυτά τα πράγματα. Α, το πήρες και έφυγες. Στην Αμερική γίνονται μόνο. Το πήρες και έφυγες. Ήρθες στο δοκίμασμα, το πήρες, σπάστα. Ήρθες στο δοκίμασμα, το σ' άρεσε, το πήρες, την ίδια μέρα. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ είναι το... Παρακαλώ, σπάστα. Παρακαλώ. Τι να, δεν έχω λόγια για τον κύριο Κινοσάτη εδώ πέρα, δεν έχω λόγια, φίλε. Φιλοξενία εδώ. Έτσι, τα πάντα. Θέλουμε εμείς. Φέρε μας μηχανάκια, κάνουμε βόλτες.
Θα λεβες. Έτσι θέλουμε τη φιλοξενία του Travel Moto. Ορίστε, Βασίλη. Αυτά. Έγινε, κλείνω. Μπείτε το βιντεάκι, μπείτε να δείτε και άλλα βίντεο. Έχουμε πολλά. Το Travel Moto έχουμε, έχει έχουμε, και 7.000 βίντεο. Κάνουμε εδώ. Χαμός.